καλεσμένη και μου θύμισε ότι ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ανεβαίνουμε. Τένια, τένια. Σε περιμένει ο κόσμος να μιλήσεις. Και ο κύριος Πιντέρης και ο κύριος Αγγελάκης και η κυρία. Κυριακίδου. Ναι, ναι, ανεβαίνουμε μια πολύ ωραία ομάδα για να δώσουμε την ψυχή μας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και δύο μέρες. Τη μία μέρα το θέμα θα είναι. Τις επικοινωνίες και τις οικογένειες. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Προβλήματα πάλι γονείς, παιδιά και τα σχετικά. Ακριβώς με πάρα πολύ δηλώστε συμμετοχή από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, όσοι μας ακούτε και ενδιαφέρεστε σε αυτά τα τηλέφωνα. Και συνεχίζουμε. Σεξουαλική ταυτότητα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτή είναι η σημερινή μας συζήτηση. Το τι υπόθηκε στο διάλειμμα, τι κρίμα Θεέ μου να μην τα έχω καταγράψει. Από εκεί και πέρα, κυρία Καραμάνου, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Νομίζω ότι χρειάζεται ο κόσμος να ενημερωθεί. Να μας πείτε και πάλι, τέτοιο και το θέμα συμβίωσης, ότι αν τυχόν γίνει αποδεκτή πια και νόμιμη στην Ελλάδα για τους ομοφιλόφιλους, θα θελήσουν και οι ετεροφιλόφιλοι να. Ισχύει και για αυτούς, έτσι, να... Ναι, δηλαδή, όταν που βέβαια αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε τα προνόμια σαν να είμαστε παντρεμένοι. Ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, και μας λέγατε ότι όλα αυτά ισχύουν στις χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα μόνο και η Πορτογαλία έχουμε μείνει πίσω. Η Πορτογαλία ετοιμάζει νόμο, τον έχει έτοιμο τον νόμο. Ναι, είναι εναρμόνιση του οικογενειακού δικαίου σύμφωνα με τις οδηγίες της κοινότητας. Κοιτάξτε, οι ελεύθερες συμβιώσεις έχουν αναγνωριστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάποιον που δεν θέλει να πάει στην Εκκλησία. Ναι, για κάποιον που δεν θέλει να πάει ούτε στην Εκκλησία ούτε στο Δημαρχείο. Ναι. Ελπίζω σήμερα να μην παρακολουθεί. Θέλει όμως να έχει τις συνέπειες που έχει μια μακροχρόνια συμβίωση. Δηλαδή τα κληρονομικά δικαιώματα, τα αξιοδοτικά δικαιώματα, ασφαλιστικά δικαιώματα και ό,τι άλλα προνόμια απολαμβάνουν οι παντρεμένοι. Αυτό έχει κατοχυρωθεί και έχει τελειώσει στην Ευρώπη. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει η κοινοτική νομοθεσία που απαγορεύει κάθε διάκριση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Mm-hmm. Αυτό τονίζεται σε όλα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ψηφίσματα και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν υπερψηφιστεί και από Έλληνες ευρωβουλευτές. Η χώρα μας επίσης έχει συνυπογράψει και έχει συμβάλει στην συνθήκη, στην διαμόρφωση συνθήκης του Άμστερνταμ. Το άρθρο 13 είναι σαφές. Έχουμε επίσης ένα μεγάλο πρόγραμμα που εξήγηλε η Ελληνίδα Επίτροπος, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, στις αρχές του 2001 για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση την θρησκεία, βέβαια την εθνική καταγωγή και λοιπά, και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Ναι, τα κόμματα σε αυτό το θέμα στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, ρωτούσα για την περίπτωση του Πούλογλου. Πριν τον κύριο Βαλιανάτο. Ναι, ξέρουμε ότι αποκλείστηκε από τις λίστες. Έτσι, όταν βγήκε, όταν έγινε γνωστό. Παραιτήθηκε και έγινε αποδεκτή. Όταν έγινε γνωστό, όταν ο ομοφυλός. Κοιτάξτε, είμαστε ακόμη μια κοινωνία συντηρητική και τα κόμματα δεν έχουν λάβει ανοιχτά θέση. Θα πρέπει όμως να πούμε στον κόσμο ότι θα πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να είμαστε πιο ανοιχτοί. Να έχουμε περισσότερο ανθρωπιστική προσέγγιση. Να αναγνωρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Να αναγνωρίζουμε ότι ο καθένας μας έχει δικαίωμα στο σεξουαλικό του αυτοπροσδιορισμό και θα πρέπει να είναι σεβαστή η όποια απόφασή μας αφορά τη σεξουαλική μας ταυτότητα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ανοιχτοί, πιο ανθρώπινοι, να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, ανεξαρτήτως θρησκείας, δόγματος, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου και ενώπιον του Θεού, λένε κάποιοι, και σωστά, και θα πρέπει να έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Τώρα, αυτά βέβαια θα πρέπει να μεταφράζονται και σε σχετική νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει αυτά τα δικαιώματα. Να γίνεται και παράδειγμα για το Ισραήλ. Σας έλεγα ότι πολλές εταιρείες αεροπορικές αναγνωρίζουν τα ίδια δικαιώματα στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, στους υπαλλήλους τους, όπως τα ετεροφιλόφιλα. Και είναι οι εταιρείες, είναι η ΕΛΑΛ, η εταιρεία του Ισραήλ, που επίσης δίνει τα ίδια δικαιώματα, τα δωρεάν εισιτήρια κλπ. Mm-hmm. Είναι επίσης και άλλες εταιρείες. Και η Lufthansa. Και η Lufthansa και η Σαμπένα και η Φινέα και η Air France δίνουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια που αναγνωρίζουν και στα ετεροφιλόφιλα. Δηλαδή αυτά τα ζητήματα, οι Ολυμπιακοί όχι βεβαίως. Κύριε Δεν Δούζα, έχει αναγνωρίσει τέτοιο δικαίωμα. Μια παρατήρηση. Η κυρία Καραμάνου, εγώ την σέβομαι και την εκτιμώ. Αλλά φανταστείτε ότι είναι βουλευτής, ΠΑΣΟΚ ευρωβουλευτής. Λοιπόν, 20 χρόνια μπορεί να διατυπώνονται γενναία εκ μέρους της. Κανένας άλλος δεν λέει αυτά τα πράγματα. Ο Λαλιώτης, ο Γιώργος Πανδρέου καμιά φορά.
Αλλά δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία σε τρία βασικά πράγματα αυτά που λέμε. Και σφιγγόμαστε, μπας και γίνει τώρα στις τελευταίες μέρες πριν η χάση, η κερδίση, η γίνουν εκλογές. Προβλέπετε ότι θα υπάρχει άμεσα χρονικά έτσι κάποια. Να είμαστε δίκαιοι όμως, να μην πούμε ότι η κυρία Καραμάνου που είναι παρούσα και την πιάσαμε από τη. Νομίζω ναι, είναι το κοινοτικό δίκαιο, είναι δύο οδηγίες που αφορούν την μη διάκριση με βάση όλες αυτές τις κατηγορίες που ανέφερα, συμπεριλαμβανομένου του γενετήσιου προσανατολισμού. Και η Ελλάδα θα πρέπει να προσαρμόσει αναλόγως την νομοθεσία. Θα έχουμε δηλαδή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Αυτό δεν είναι σε αυτό. Εντάξει. Λέω, τώρα θα φτάσουμε. Το θέμα της συμβίωσης θα κινδυνεύσει να αναγνωριστεί. Το θέμα αυτό ναι, θα πρέπει, νομίζω ότι με βάση τις εισηγήσεις της Ελληνίδας Επιτρόπου και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα και στην Ελλάδα. Γι' αυτό μάλιστα θα πρέπει η κοινή γνώμη, το κοινό να προετοιμάζεται και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι εύκολα αποδεκτές οι διαφορετικές ιδέες, οι νέες ιδέες. Το να κάνεις κάτι διαφορετικό ναι, από το μέσο όρο. Κυρία Μακρύ, είμαστε η χώρα που καταδίκασε το Σοκράτη, έναν ο μεγαλύτερος φιλόσοφος για μέσω των αιώνων, σε θάνατο, γιατί εισήγαγε κενά δαιμόνια. Ακριβώς. Γιατί είχε νέες ιδέες, γιατί είχε καινοτόμες ιδέες. Mm-hmm. Και γι' αυτό στην Ελλάδα δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές οι νέες ιδέες. Είμαστε μια παραδοσιακή κοινωνία. Ταυτόχρονος όμως υπάρχει και μια σχιζοφρένεια. Υπάρχει μια σχιζοφρένεια. Δηλαδή, ενώ τελευταία διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αποδοχή των ομοφιλοφίλων, όπως είδατε, ακούσατε, αρχιτέκτονες, επιστήμονες, καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι αποδεκτοί από την ελληνική κοινωνία, όταν συζητούμε πώς αυτά τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα θα κατοχυρωθούν νομικά, θα αποκτήσουν νομική υπόσταση. Εκεί θέλω να τυφλούμε. Εκεί αντιστεκόμαστε. Λοιπόν, εγώ μπορώ να μιλήσω λίγο και στην νεολαία εδώ. Ερωτήσεις να κάνω. Υπάρχει κάποιος που δεν θα αποδεχόταν έναν ομοφιλόφιλο αν βρίσκατε στην παρέα σας. Πείτε μου, θα του φώναζες. Πες μου, θα απέφευγες να κάνεις παρέα. Ναι. Θα απέφευγες να κάνεις παρέα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δω. Εσύ, θα απέφευγες. Εσύ, πες μου. Θα απέφευγες να κάνεις παρέα. Ναι. Και εσύ, Μάλιστα. Πες μου εσύ. Θα απέφευγα να κάνω παρέα. Ναι. Ποιος θα μου πει γιατί, θες να μου πεις τίποτε γιατί. Τίποτε δεν κάναμε τόση ώρα. Τι ήταν αυτό που θα συνοχλούσε. Τι ήταν αυτό που θα συνοχλούσε. Έχει σκέφτει το φιλεβασμό. Πού είναι ο ομοφιλόφιλος. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να σε αρχίσω. Είδαμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις πήραμε. Αυτό. Τι σου έχουν μάθει στο σχολείο του ομοφιλόφιλου. Μάλιστα. Ότι είναι αυτή, γελή, κακή, παράνομη, άρρωστη και ανώμη. Και ο χλεβασμός που είναι ύβρις. Έτσι, ο χλεβασμός που εγώ θα απολαύσω κάνοντας την επιλογή. Και έχοντας βέβαια ότι ο φίλος είναι ο εαυτός. Αν πάω με έναν ομοφιλόφιλο, μπορεί και εγώ να είμαι το ίδιο. Να, άρα δεν θέλω να ταυτιστώ με τον φίλο. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνετε όμως ότι αν αυτό το πράγμα δεν αλλάξει στα παιδιά που είναι τώρα 10-15 χρόνια, θα είναι γονείς 30-20 χρόνια και θα ακούμε αυτά που λέει η κυρία. Γι' αυτό κάνουμε τις. Είστε νέα παιδιά και θα πρέπει να σκέφτεστε πιο ανοιχτά. Αν δεν τους πούνε οι δάσκαλοι τους, όχι. Γι' αυτό σας είπα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Σας είπα. Γι' αυτό και εκπαίδευση των δασκάλων. Και σεμινάρια. Και σεμινάρια των δασκάλων. Πολλά σεμινάρια σε πολλά θέματα. Και δημόσιες συζητήσεις όπως αυτές που κάνετε εσείς, κυρία Δρούζα. Έτσι, για να ανοίξουν λίγο τα μυαλά μας και να σκεφτόμαστε. Επειδή έχουμε ολοκληρώσει, αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Τι να πούν, θα πώς θα το πούν. Νομίζω ότι τα πράγματα τα οποία τουλάχιστον θέλουμε εμείς ως προτεραιότητα από την πολιτεία πρέπει κάπως να κατηγοριοποιηθούν και να επισημανθούν. Το πρώτο πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι οι νέοι ομοφιλόφιλοι. Οι νέοι ομοφιλόφιλοι σε μια ηλικία από τα 14 που αρχίζουν και καταλαβαίνουν τη σεξουαλικότητά τους μέχρι τα 21 που περίπου ολοκληρώνουν ή πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Είναι σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο. Δεν έχουν στήριξη, δεν έχουν οικονομική ανεξαρτησία και εκεί πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να προβλέψει την προστασία τους. Να προβλέψει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο για να έχουν μια θετικότερη εικόνα για τον εαυτό τους. Θα πρέπει να προβλεφτούν ψυχολόγοι στο σχολείο που να μπορούν να τους υποστηρίξουν όταν έχουν προβλήματα με την οικογένεια. Θα πρέπει να οργανώσει κάποιο τρόπο σεμινάρια στους γονείς, ούτως ώστε να καταλαβαίνουν τα παιδιά τους καλύτερα. Να μην υπάρχει χάσμα στις οικογένειες. Το δεύτερο πρόβλημα. Είναι η εργασία. Σε πόσα θα αναφερθείτε για να δω το χρόνο μας. Τρία. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η εργασία. Αυτό ίσως να λυθεί με την οδηγία πλαίσιο που πρέπει να ενσωματωθεί. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα να μην υπάρχει διάκριση στον χώρο εργασίας. Μάλιστα. Και το τρίτο πρόβλημα είναι η προστασία της αξιοπρέπειας των ομοφιλόφιλων.
Δηλαδή θα πρέπει να προστατεύονται από την αστυνομία, την εκκλησία, από τα δικαστήρια, από το στρατό. Η αξιοπρέπεια είναι το μεγαλύτερο δικαίωμα σε κάθε άνθρωπο και θα πρέπει αυτό να προστατευτεί. Μάλιστα. Ακούει πολλοί κόσμος και ανάλογα θα βγάλουν και εκείνοι τα συμπεράσματα. Πάντως το κύτερο είναι κάτι εδώ στους εκπροσώπους των κινημάτων. Νομίζω ότι έχει αποδυναμωθεί το κίνημα που εκπροσωπείτε. Δεν υπάρχει διεκδικητικότητα από την πλευρά σας. Δεν είστε πολύ ορατοί. Και δεν πιέζεται οι κυβερνήσεις και τα κόμματα, επειδή μιλήσατε προηγουμένως κύριε Βαλιανάτο για τα κόμματα, αντιδρούν όταν υπάρχει πίεση από τον κόσμο. Όταν υπάρχει πίεση, εσείς ασκείτε πίεσεις στην κυβέρνηση για να κάνει αποδεκτά τα αιτήματά σας. Εγώ πάντως να σας πω και ένα μοχλοπίεσης. Εγώ θα κάνω άλλη μια εκπομπή και θα προσκαλέσουμε βουλευτές να είναι εδώ. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να απαντήσω στην κυρία Καραμάνου. Ναι. Η κυρία Καραμάνου έχει τη γενναιότητα να εκφράζει τις σκέψεις της όπως τις εκφράζει, επειδή είναι ελεύθερος άνθρωπος, όχι επειδή είναι λεσβία. Λοιπόν, οι συνάδελφοί της, και της δίνω την απάντηση, στη βάση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας θα πρέπει. Και να μην περιμένουν από τους ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται για να έχουν στον ήλιο μοίρα. Δηλαδή, είναι εύκολο να λέμε ότι πώς θα βρουν το θάρρος αυτοί οι άνθρωποι να σηκώσουν από πάνω τους την πέτρα που τους καλύπτει. Εσείς τα έχετε καταφέρει. Πείστε τον κύριο Παπαθεμελή. Και εγώ αγωνιστή για τα δικαιώματα των γυναικών. Ξέρετε, τον κύριο Σομιάδης είναι νομάρχης υποψήφιος και αναφέρεται στις αδελφές ψυχές όταν λέει για ομοφυλόφιλους. Επιτρέπεται, ποιος πολιτικός στην Ευρώπη αναφέρεται έτσι για μια ομάδα ανθρώπων και δεν πάει από εκεί που ήρθε. Ναι, χρειάζεται όμως αγώνας, μεγάλος. Μαζί όπως και για τα δικαιώματα των γυναικών που ακόμη δεν έχουν κατακτηθεί πλήρως. Δυστυχώς για να μην μας ευρωβουλευτής είναι ευρωβουλευτής και μιλάει για την φωνή της Ευρώπης. Αν όμως ήταν ένας Έλληνας πολιτικός εδώ, πιθανότητα να σκεφτόταν το πολιτικό κόστος της θέσης. Δεν έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε δωροθέτες, παρακαλώ, για να μην κοπούμε στον αέρα. Πούλου. Ποια είναι η Αθανασία? Καλά, χαρά βλέπω, πολύ χαρά. Λοιπόν, Αθανασία, αυτό σε σένα, να το προσφέρεις στη μητέρα σου από το τηλέραμα είναι ένα πολύ ωραίο μαργαριταρένιο κολιέ και αυτό από τον Ιφόρας Μπαϊασλάνης, ένα υπέροχο δαχτυλίδι, σε όποιον θες να το προσφέρεις, έτσι. Λοιπόν, ανανεώνουμε και το ραντεβού μας για Δευτέρα, ζωντανά εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το θέμα, θα το ξαναθίξουμε, σας ευχαριστούμε για το χάρος σας σήμερα. Λένια, φιλάκια, πολλά και καλό Σαββατοκυριακό. Παιδιά, νέοι και νέες, έχετε πρόβλημα με τους γονείς σας? Δεν σας ακούν ό,τι και αν πείτε? Ελάτε την Κυριακή 19 Μαΐου στο σεμινάριό μας και κάτι μπορεί να αλλάξει στην οικογένεια.